Ραδιοφωνικές προσωπογραφίες. Αντρέι Ταρκόφσκι, ο προφήτης του σινεμά. Και συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας, ή μάλλον την ψηφιδογράφηση μέσα από το ραδιόφωνο μιας προσωπογραφίας του ποιητή των εικόνων. Είπαμε πως με μια σελίδα βιογραφικό, αλλά και με λίγη ώρα ραδιοφωνικού προγράμματος είναι αδύνατον να περιγράψουμε έναν άνθρωπο. Ούτως ή άλλως όμως είναι αδύνατον να περιγράψουμε έναν άνθρωπο. Ακόμη και αν διαθέταμε πολλούς τόμους, χιλιάδες τόμους, όλα τα γραφόμενα βιβλία και όλον τον παρεχόμενο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο. Προχωρώντας λοιπόν και απλώς φωτίζοντας κάποιες πτυχές του έργου του, αλλά και κάποιες πτυχές του προσώπου του Αντρέι Ταρκόφσκι, θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον συγγραφέα Σωτήρη Γουνελά. Ο Σωτήρης Γουνελάς έχει γράψει μάλιστα και ένα μικρό δοκίμιο αφιερωμένο στον Αντρέι Ταρκόφσκι και ακριβώς θα λέγαμε πως εδώ βρίσκεται και το κέντρο του προβληματισμού του. Πως ο Ρώσος ποιητής των εικόνων, ξαναβρίσκοντας την μεγάλη παράδοση, την μεγάλη πνευματική παράδοση του ρώσικου λαού, αλλά και του ελληνικού λαού, αναζητεί το χαμένο φως στα πρόσωπα μέσα από τον κινηματογράφο. Κύριε Γουνελά, χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, είναι πράγμα αδύνατο να περιγραφεί ένας άνθρωπος. Αλλά μπορεί όμως να εξεικονιστεί με κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι? Ναι, και ειδικά ένας άνθρωπος με το έργο που έκανε ο Ρώσος. Θα άρχιζα λέγοντας έτσι ότι για τους καιρούς που διανύουμε, καιροί βέβαια που έχουν αρχίσει από εδώ και τουλάχιστον δύο αιώνες, υπάρχουν κάποια πράγματα όπως είναι η ποίηση, η ομορφιά, η αγάπη, η αλήθεια, που φαίνονται καταδιωγμένα σε τέτοιο σημείο που ακόμα και μεγάλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, άλλων εποχών, που μας έχουν παραδώσει θαυμαστά έργα ομορφιάς και αρμονίας και μυστικού ρήγους, να φαντάζουν σήμερα απλοϊκοί ή ξεπερασμένοι. Γιατί ένας ολόκληρος κόσμος, εκατομμύρια ανθρώπων, από μια στιγμή και ύστερα ζει σε μια κατάσταση μόνιμης ανησυχίας, άγχους, εξέγερσης ή από την άλλη μεριά και σε μια κατάσταση χάβνωσης, μιας βιοποριστικής καταδυνάστευσης και καταναλωτισμού. Οπότε τα ίδια τα πράγματα οθούν τους ανθρώπους να βλέπουν αυτές τις τέσσερες πραγματικότητες που είπα, δηλαδή την ποίηση, την ομορφιά, την αγάπη και την αλήθεια, κάπως σαν ξεχωριστή πολυτέλεια. Και υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που πρέπει να αναφερθούν. Ο ένας λόγος είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν καθαρίζει το προσωπικό του βλέμμα, το αισθητικό και το καρδιακό, αλλά και η πορεία ίδια του πολιτισμού, κυρίως βέβαια του δυτικοευρωπαϊκού, ο οποίος όμως σήμερα είναι ένας παγκόσμιος πολιτισμός, συσσωρεύει μια πληθώρα αντικειμένων αντιγράφων, μια πληθώρα ομοιωμάτων, ένα καταιγισμό δηλαδή από απομιμήσεις, υπολείμματα και φυσικά και απόβλητα, που τελικά ο άνθρωπος τόσο πολύ εγκλωβίζεται μέσα σε όλα αυτά που καταλήγει να τα αγαπήσει. Ο Ταρκόφσκι λοιπόν εν μέσω αυτών των καταστάσεων ξεπετάγεται κάποια στιγμή και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό την πνευματική παράδοση της χώρας του, είναι γεννημένος από πατέρα ποιητή, ζει σε μια απέραντη χώρα με μια απέραντη φύση, με ένα τεράστιο πληθυσμό και φυσικά με ένα σωρό προβλήματα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος με όλα αυτά προχωρεί στην κινηματογραφική του πρόταση, την οποία εγώ θα την έλεγα αποκατάσταση της αληθινής όψης των πραγμάτων. Και ζει ταυτόχρονα και σε μια χώρα η οποία έχει διαβεί το κατώφλι αυτό που περιγράφατε πριν, ήδη από την Μεγάλη Ρωσική Επανάσταση, και βρίσκεται, ας πούμε, προπομπός, ακόμα και προπομπός των νέων καιρών που περιγράψατε. Ναι, ναι. Λοιπόν,
πάει να αποκαθαστήσει την αληθινή όψη των πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτόν η ομορφιά, η αγάπη, η αλήθεια γίνεται κατά κάποιο τρόπο το τρίπτυχο που ακουμπώντας στην πίστη και την ποίηση θα επιχειρεί να ξαναδημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο με τις ταινίες του τον κόσμο. Κατάλαβε γρήγορα ότι το βλέμμα του σημερινού ανθρώπου πρέπει να πληθεί, να ξεπληθεί, ας πούμε, από την χρησιμοθυρία, από τον ωφελημισμό, από τις πολιτικές ιδεολειψίες, από ακόμα και από την προέλαση του αστισμού, που πρέπει να πούμε ότι πρωτοστάτησε στο να αποκόψει τον άνθρωπο από το βαθύτερο νόημα της κτήσης και του δημιουργού της. Και βέβαια υπήρχε και η ανάγκη του ίδιου να ξαναβρει το χαμένο φως, η λάμψη που έχασαν τα πρόσωπα, τη λάμψη και τη φωτεινότητα που είχε αντικρίσει τουλάχιστον στις αγιογραφημένες εικόνες των εκκλησιών της χώρας του. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός της πίστης του στο Θεό και της επιμονής του να πραγματοποιήσει υψηλές πράξεις, ας πούμε, δηλαδή πράξεις που να ευγενίζουν τον άνθρωπο, η εγρήγορσή του μπροστά στην αδράνεια των μεγάλων μαζών, η επίγνωση ακόμα για την κρίση που διέρχεται ο κόσμος, η εξοικείωσή του με μεγάλα έργα, με ποιητές, με συγγραφείς, με σκηνοθέτες φυσικά άλλους. Και με ζωγράφους. Ζωγράφους. Όπως ο Νταβίντσι και βέβαια, η αναγέννηση. Και παρόλο ότι τον ξεπερνάει, το πω μετά αυτό. Η πίστη του ότι η καλλιτεχνική έκφραση αποτελεί πράξη θυσίας. Ακόμα η υπερβατική του αίσθηση, που θα έλεγα ότι σφανίζει σήμερα, ότι ο καλλιτέχνης καλείται να χαθεί εντελώς για να ποιήσει, δηλαδή, έργο που να είναι αληθινό, τον όθησαν να καταλάβει και να βιώσει τη δημιουργική του πορεία σαν μια βαθιά υπαρξιακή κίνηση πάλης ενάντια στο θάνατο και τη φθορά, μέσα από την οποία, ας πούμε, να ζωγραφιστεί η αίσθηση της ζωής, η ποιητική και η αποκαλυπτική αίσθηση της ζωής. Και μέσα από όλα αυτά, αυτό που κατάφερε, νομίζω ότι είναι σπουδαίο, γιατί ενώ χρησιμοποίησε ακριβώς σαν κεντρικό όργανο το μάτι, ενώ δηλαδή δούλεψε με τον κατεξοχήν αναγεννησιακό τρόπο του Νταβίντσι, που ουσιαστικά είναι αυτός που στείνει στη μέση του κόσμου τον ατομικό οφθαλμό και βγάζει τον άνθρωπο από την αγιογραφική, μυστηριακή και μυστική όραση που υπήρχε ως τότε, ακριβώς ο Ταρκόφσκι σπρώχνει μέσα σε αυτό το μάτι, σε αυτό το φακό και σε αυτή την όραση ξανά το μυστήριο της ζωής, τη διάσταση της θεωρίας, όπως έρχεται από τους αρχαίους και παίρνει ειδική διάσταση στη χριστιανική παράδοση, την εσωτερική σύνθεση, την ειλικρίνεια, την ανιδιοτέλεια, την ανάδυση ακόμα της κρυμμένης αλήθειας και πραγματικότητας. Τα υψώνει δηλαδή τα πράγματα σε σύμβολα και με τον τρόπο αυτό ξεπερνάει τις αναλύσεις και τις εξηγήσεις, και θα έπρεπε να πω ότι οι ταινίες του καλούν ακριβώς σε μια μέθεξη υποκειμένου αντικειμένου, δηλαδή μια ένωση των προσώπων με τα πράγματα, στην προοπτική φυσικά της συμφιλίωσης του ανθρώπου, του Θεού και της κτήσης, μέσα ακριβώς από την κατάφαση στο μυστήριο της ζωής και στην ομορφιά της αλήθειας του. Δηλαδή κάπως έτσι θα μπορούσα να συνοψίσω, ας πούμε, την προσφορά και το έργο του Ταρκόφσκι. Πάει λοιπόν να ξαναδημιουργήσει με τις ταινίες του τον κόσμο. Ναι. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε μια ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι. Συνομιλούμε λοιπόν για τον Αντρέι Ταρκόφσκι, τον προφήτη του σινεμά, όπως είπαμε, και αυτό η αναδημιουργία του κόσμου, μήπως μας οδηγεί, κύριε Γουνελά, και στο τέλος του κόσμου, στο στοχασμό για το τέλος αυτού του κόσμου. Δεν θα το έλεγα ίσως έτσι, αλλά θα έλεγα ότι μας οδηγεί ακριβώς στην
στην αίσθηση και στη σύλληψη ότι διανύουμε αποκαλυπτικούς καιρούς, ότι είμαστε σε οριακές καταστάσεις, ότι αυτά τα συστήματα, είτε δυτικά είτε ανατολικά, τα οποία από μετά την εγκατάλειψη, ας πούμε, εξάτμιση από τους μεγάλους πληθυσμούς της γης, της μεταφυσικής πίστης και της, ειδικά στα χριστιανικά, στις χώρες του χριστιανισμού, μετά από τα αδιέξοδα στα οποία έφτασε σήμερα ο κόσμος, αφού πέρασε πέρα από τις πολιτικές ιδεολογίες που τις είχε πάρει ως σωτηριολογικές από μια συνεκίστερα, πέφτει σε μηδενισμούς και σε αδιέξοδα τεράστια, τα οποία πάση θυσία αυτές οι κοινωνίες πολεμούν να τα καλύψουν με την περιβόητη οικονομία της αγοράς, δηλαδή βάζοντας τον άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ να αγοράζει και να καταναλώνει και μέσα από εκεί να βρει, τέλος πάντων, κάποια λύση. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και έτσι φαίνεται ότι σιγά σιγά ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αρχίζει να συνειδητοποιεί την κατάσταση των πραγμάτων και μπορεί αυτή η κρίση και αυτά τα διέξοδα που παρουσιάζονται σήμερα να οδηγήσουν τους ανθρώπους να ξαναβρούν την άκρη, ας πούμε, το μύτο, το καθοδηγητικό, το οποίο διέσχιζε την ιστορία και μέχρι σήμερα ακόμα τη διασχίζει, αλλά δεν γίνεται τόσο αισθητό αυτό το πράγμα. Μιλάω για την πνευματική πώς να πούμε, αλήθεια και για τη σαρκωμένη αλήθεια, η οποία ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι παραμένει στη θέση της. Απλώς είναι το θέμα πώς ο άνθρωπος έρχεται σε σχέση με αυτήν την αλήθεια. Λοιπόν, ο Ταρκόφσκι ακριβώς βοηθάει, νομίζω, τρομερά με τις ταινίες του και μάλιστα με τον τρόπο αυτόν που έχει να μην διατυπώνει ρητά τίποτα με τα υπονοούμενά του, με τις εικόνες του, με αυτούς τους ήχους που κάθε τόσο παρεμβαίνουν, ας πούμε, ήχους φύσης, οι οποίοι όμως περνούν σε μια διάσταση έτσι μυστικότερη, καταφέρνει να περνάει, ας πούμε, στους ανθρώπους μηνύματα, ακόμα και αν δεν τα παίρνουν είδηση, που τους ανοίγουν έναν τρόπο προς άλλη αίσθηση ζωής. Ο ίδιος ο Αντρέι Ταρκόφσκι, κύριε Γουνελά, σε μια συνέντευξή του στη Σουηδία το 1985, αν θυμάμαι σωστά, σημειώνει, και το λέω αυτό για αυτό που είπατε, ότι το κάνει, όλα αυτά τα πράγματα τα κάνει, αλλά χωρίς όμως να διατυπώνει ρητά. Δηλαδή, ας πούμε, αφήνει πολλά ερωτηματικά, αφήνει αντιφάσεις, αφήνει έτσι όπως ακριβώς άλλωστε τα συναντούμε και στην ίδια την πραγματικότητα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Τα πράγματα δεν τελειώνουν ποτέ σε αυτή την πορεία. Μιλώντας λοιπόν για την πορεία του ανθρώπου, αφήνως με στη συνέντευξη του λέει ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα φτάσουμε κάπου, το ζήτημα είναι να βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία, όπως λέει συγκεκριμένα. Αλλά επίσης, μιλώντας για την ταινία του Στάλκερ, λέει ότι στην ταινία αυτή λοιπόν όλοι βλέπουν τον Στάλκερ ως θετικό ήρωα, εν πάση περιπτώσει επειδή μοιοί τους τρεις στη ζώνη. Τελικά λέει, εγώ βλέπω ως ήρωα θετικό τον συγγραφέα, ο οποίος είναι κακός άνθρωπος, αλλά το συνειδητοποιεί όμως φτάνοντας στη ζώνη, συνειδητοποιεί δηλαδή την ανεπάρκειά του και έτσι γυρίζει πίσω σοφότερος. Ενώ αντίθετα ο Στάλκερ γυρίζει πίσω με μια πεποίθηση για τις ιδέες του και λέει ότι θα ήθελα να κάνω μια δεύτερη ταινία συνέχεια του Στάλκερ, όπου ο Στάλκερ αυτός ο οδηγός θα εξανάγκαζε τρεις ανθρώπους να μπουν στη ζώνη δια της βίας, δηλαδή σαν άλλος μέγας χειροεξεταστής, να γευτούν αυτό το πράγμα που αυτός πιστεύει ότι είναι σωστό. Θέλοντας λοιπόν να μας δώσει μια ανατροπή, θα λέγαμε, του μεγάλου αυτού προφητικού του έργου. Φτάνει να αμφισβητήσει δηλαδή και τη βασική όψη που παρουσιάζει εκεί. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, μια έκφραση της ελευθερίας. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Της απόλυτης ελευθερίας. Βέβαια. Βέβαια. Μα είναι σωστά. Είναι της ελευθερίας και ταυτόχρονα είναι
πώς να πούμε, του ανθρώπου ο οποίος ψηλαφεί, πώς να πούμε, του ανθρώπου ο οποίος δεν παρουσιάζεται με μια δύναμη, πώς να το πούμε, απόλυτης γνώσης. Ναι. Δεν έχει αυτή τη σιδερένια βεβαιότητα που έχει ο άνθρωπος του 20ου αιώνα, ο άνθρωπος επιστημονικός. Ναι, έτσι, ναι. Ναι. Και γι' αυτό και είναι και πολλές φορές περισσότερο μέσα στη σιωπή παρά στο λόγο. Ίσως και το πιο ουσιαστικά το έργο του που συνδέεται κυρίως με το λόγο είναι το τελευταίο του έργο. Η Θυσία δηλαδή. Ενώ τα άλλα είναι περισσότερο έργα της σιωπής, θα έλεγα. Σαν να γίνεται δηλαδή και κάποια σαν κορύφωση εκεί πριν από το τέλος, να υπάρχει έτσι μια άφεση, ας πούμε, στην πραγματικότητα ενός λόγου, ο οποίος είναι άλλος λόγος, δεν είναι ο δικός του δηλαδή. Ναι. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει το παιδί το οποίο είναι σιωπηλός όλη την ταινία. Το παιδί το οποίο ακριβώς, ναι, είναι αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Και το οποίο οι μόνες λέξεις που λέει στο τέλος είναι το «εν αρχή είναι ο λόγος», στην αρχή δηλαδή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Έτσι. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα βέβαια. Το οποίο όμως το έχει, δηλαδή για να το φτάσει εκεί, αφενός το παιδάκι αυτό έχει περάσει όλη αυτή την ιστορία με το χάσιμο της φωνής, και αφετέρου ο ίδιος ο Ταρκόφσκης στις ταινίες του έχει υποβάλει, ας πούμε, τον εαυτό του σε μια σιωπή, η οποία όμως είναι βέβαια και ομιλούσα σιωπή, δεν είναι. Σημειώνεται κάπου, κύριε Γκουνελά, ότι μάλλον υπογραμμίζεται, ναι, τη φράση του Ταρκόφσκη από το Μαρτυρολόγιο, νομίζω. Ναι. Ελευθερία σημαίνει θυσία εν ονόματι της αγάπης. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται μια άλλη όψη της ελευθερίας που δεν έχει να κάνει με αυτή την τρέχουσα σημασία ενός φιλελευθερισμού, ας πούμε, επιλογών που έχει ο άνθρωπος των επιθυμιών. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο σε σχέση με το έργο. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχει. Αυτά σχεδόν έχουν χαθεί σήμερα, δηλαδή το να. Λέει ο Ταρκόφσκι συχνά και αλλού το λέει αυτό, ότι ο ποιητής ή τέλος πάντων ο καλλιτέχνης δεν είναι ελεύθερος, δηλαδή δεν είναι ελεύθερος με την έννοια να ρίξει όλο το βάρος στο πώς θα εκφραστεί, αυτό που λέμε ελευθερία της έκφρασης. Δηλαδή δεν είναι το ζήτημα να εκφράσει τον εαυτό του μόνο. Αυτό είναι το θέμα του. Είναι ότι αισθάνεται τον εαυτό του να υπηρετεί. Και να υπηρετεί, πώς να πούμε, να υπηρετεί στο βάθος εκείνον ο οποίος τον έχει δημιουργήσει. Να υπηρετεί και ταυτόχρονα να μιμείται. Δηλαδή όταν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι η ζωή αρχίζει από έναν δημιουργό, από ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργεί τη ζωή, τον κτίστη, όπως λέμε, ο οποίος δημιουργεί την κτίση και μάλιστα κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα, όπως λέμε στη λογική γλώσσα, αυτός ο άνθρωπος πια, έχοντας μέσα του το κάλεσμα αυτό και τη σχέση και την συνομιλία, ας πούμε, με τον δημιουργό, προχωρεί πια εκτείνει, ας πούμε, την ελευθερία του βάσει αυτής της βασικής αρχικής όθησης, ας πούμε. Διότι όσο ο δημιουργός του εμφυσά, ας πούμε, τη δική του ελευθερία, άλλο τόσο ο άνθρωπος αυτός καλείται να υπακούσει σε αυτή τη σχέση. Και έτσι προχωρεί, ας πούμε, ακριβώς και εκεί μπαίνει το ζήτημα της θυσίας για το οποίο μιλάει ο Ταρκόφσκι. Να θυσιαστείς ακριβώς για να ξεπεράσεις πώς να πούμε, να αγγίξεις δηλαδή πράγματα που δεν μπορείς να τα αγγίξεις μόνος σου, με μια αυτονόμηση των χαρισμάτων σου ή των διαθέσεων που έχεις ή των επεξεργασιών που έχεις κάνει με το μυαλό σου. Είναι αυτό το άλλο στο οποίο πρέπει να υποταχθείς και υποτασσόμενος να κινηθείς, ας πούμε, σε ένα είδος θείας ελευθερίας. Κύριε Γκουνελά, πόσο μπορεί μια κινηματογραφική ταινία να δώσει, ας πούμε, αυτή την, θα λέγαμε,
την νοηματοδότηση που περιγράφετε, που περιγράψατε πριν. Έχουμε βέβαια τις εικόνες στην Ορθόδοξη παράδοση, αλλά και ο ίδιος ο Ταρκόφσκι σημειώνει πως αυτή η αντίστροφη προοπτική των εικόνων είναι δύσκολο να υπηρετηθεί από μια αναγεννησιακή τέχνη, όπως και ο ίδιος παραδέχεται, όπως είναι ο κινηματογράφος. Και μάλιστα μια τέχνη που μας πηγαίνει λίγο και στο υποσυνείδητο, μόνο αυτό το σκοτάδι και την ονειρική διάσταση που έχει η κινηματογραφική εικόνα. Αυτό είναι το καταπληκτικό με αυτόν τον άνθρωπο, ότι ενώ χρησιμοποίησε την τεχνική και ενώ χρησιμοποίησε ακριβώς αυτό που έλεγα πριν για τον Νταβίντσι, αυτός κατάφερε με τους τρόπους που ακριβώς βίωνε, διότι βίωνε καταστάσεις, αλλά και με την συνεργασία των προσώπων τα οποία έκανε αυτά τα έργα, ακριβώς να κάνει να εισαχθούν μέσα στην κίνηση, ας πούμε, των εικόνων και την αποτύπωση του λόγου ή της σιωπής ή της μουσικής ή των ήχων ή οτιδήποτε, διότι όταν βάζει, ας πούμε, τα ορατόρια ή όταν βάζει ψαλμούς ή όταν βάζει αυτούς τους ειδικά επιλεγμένους ήχους της φύσης, αυτό το πράγμα ακριβώς και από μόνο του μας μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Είχε βρει τους τρόπους που πολλές φορές ίσως δεν τους συνειδητοποιούσε. Δεν ήταν δηλαδή μια εντελώς συνειδητή επιλογή κάθε φορά. Ήταν και πράγματα τα οποία πώς να πούμε, στα οποία εμπνεόταν ακριβώς από την προσήλωση που ομολογεί κάθε τόσο στο θέμα της πίστης. Ενώ μπορεί κανείς σε πολλά πράγματα να τον αμφισβητήσει, γιατί για τη συμπεριφορά του, για το ότι ξέρω εγώ μερικές φορές πήγαινε σε ξέρω εγώ πνευματιστικές συγκεντρώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός ομολογεί διαρκώς στα γραπτά του και στο βιβλίο το ένα και στο μαρτυρολόγιο που είναι το πιο προσωπικό κλπ. Συνειδητή και τελείως ξεκαθαρισμένη πίστη στην χριστιανική παράδοση, και από κάποια έτσι και μικρά του κείμενα, υπάρχει ένα μικρό κείμενο, τώρα μου έρχεται στο μυαλό, μαζί με άλλους του κινηματογράφου, έχει και αυτός γράψει για την Αποκάλυψη ένα μικρό κείμενάκι, το οποίο δηλαδή είναι ένα καταπληκτικό κείμενο αυτό, από πλευράς θεολογικής, όχι από πλευράς ας πούμε λογοτεχνικής ή άλλης, και με όλη την επίγνωση ότι δεν είναι θεολόγος και ότι μιλάει εκεί και λέει φοβερά πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε μια μυστική εμπειρία πνευματική. Είχε αυτή τη ματιά που περιγράψατε στην αρχή, αυτή την κατά το δυνατόν καθαρή ματιά που ξεφεύγει πια από την επιθυμία και βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Έτσι. Και που κατάφερε να προωθήσει ακριβώς έτσι όπως τα προώθησε, τέλος πάντων, με έναν τρόπο που ξέρω εγώ ορισμένοι μπορεί να το θεωρήσουν περισσότερο καλλιτεχνικό του δέοντος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τι έδωσε, και νομίζω ότι έδωσε φοβερά πράγματα. Ναι. Και έχει αφήσει βέβαια το έργο του, το οποίο επανέρχεται κατά καιρούς. Και πρώτα-πρώτα νομίζω ότι σχεδόν όλες τις ταινίες πρέπει κανείς να τις δει 2 και 3 φορές. Ναι. Αλλιώς αν θεωρεί ότι θα πάει μια φορά και θα κοιτάξει εκεί, δεν νομίζω ότι... Ναι. Και δεν είναι το θέμα της κατανόησης, δηλαδή με το μυαλό μας κλπ. Είναι να αφαιθεί κανείς σε αυτό το οποίο του προσφέρει ο άλλος. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι το ζήτημα της μέθεξης που λέγαμε πριν. Πρέπει να καταργηθεί ακριβώς, για να πάψει να είναι θεατής δηλαδή αυτός και να μπει μέσα στην ταινία. Ναι. Μάλιστα. Χρειάζεται να αφαιθεί κανείς, να τον πάρει από το χέρι, θα λέγαμε, ο ποιητής, και να τον οδηγήσει σε αυτόν τον παράξενο για τα μάτια μας, τα σημερινά μας μάτια κόσμο. Ναι. Κύριε Γουνελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Μιλάμε λοιπόν για τον Αντρέι Ταρκόφσκι, τον προφήτη του σινεμά. Και ακούσαμε τον συγγραφέα Σωτήρη Γουνελά να επιχειρεί μια ανάγνωση του έργου από την σκοπιά, θα λέγαμε, της ορθόδοξης προοπτικής,
αυτής που συχνά την ανακαλύπτει κανείς στις ταινίες του μεγάλου Ρώσου δημιουργού. Και μια μικρή λεπτομέρεια σε αυτό που αναφέραμε πριν, στην τελευταία δηλαδή σκηνή της τελευταίας ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο μικρός λοιπόν, ο οποίος κουβαλά και ποτίζει το ξερό κλαρί που φυτεύτηκε, καθώς έχει ακούσει προηγουμένως τη διήγηση από το γεροντικό για τον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό και για το ξερό κλαδί που άνθησε, που έβγαλε φύλλα και άνθη, καθώς ο υποτακτικός το πότιζε καθημερινά για πολύ μεγάλο διάστημα. Καθώς λοιπόν ο υποτακτικός έκανε υπακοή, αλλά ταυτοχρόνως είχε και πίστη στο θαύμα, ο μικρός λοιπόν μιλάει με τις πρώτες λέξεις του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εν αρχή είναι ο λόγος. Και φυσικά ο Αντρέι Ταρκόφσκι, πιστός ορθόδοξος χριστιανός, σίγουρα βάζοντας αυτές τις λέξεις στην τελευταία σκηνή της τελευταίας του ταινίας, έχει επίγνωση πως είναι ακριβώς αυτές οι ευαγγελικές λέξεις που ακούγονται το βράδυ της Αναστάσεως στην Αναστάσιμη Λειτουργία.